Είμαστε παρέα με τον Στρατή Καφαλούκο, χρόνια τώρα στο Τεχνικό Θέατρο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Από μαθητής, 15 χρονών. Πώς ξεκίνησες, γιατί ξεκίνησες μάλλον? Γιατί μ' άρεσε πολύ. Η πρώτη παράσταση ποια ήταν? Πρώτη έτσι επίσημη που θυμάμαι ήταν ο Αφελής, του Ψαθά. Με ποια θεατρική ομάδα? Τότε ήταν μια θεατρική ομάδα της Βρύσας. Πόσα έργα έχεις παίξει? Αυτό έπρεπε να έχω προετοιμαστεί για να σου απαντήσω. Το αγαπημένο ποιο ήταν? Τώρα, χωρίς να θέλω να δικήσω τα άλλα, νομίζω ότι ήταν το τελευταίο που ήταν ο μονόλογος. Δεν είχα ξανακάνει μονόλογο, το ημερολόγιο ενός τρελού. Ο μονόλογος είναι εύκολος ή δύσκολος? Όσο δύσκολος είναι, τόσο είναι και εύκολος και το ανάποδο. Έχεις ένα θέατρο στα χέρια σου, ένα κείμενο, ένα χαρακτήρα, έναν ήρωα, τον φτιάχνεις όπως θες. Όπως σου ταιριάζει, όχι όπως θες, εντάξει, όπως σου ταιριάζει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Τα λάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις όλα. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μία ώρα και πάνω σκηνή μόνος σου και να κρατάς το κοινό σου ενδιαφέρον. Γι' αυτό σου λέω, χωρίς να θέλω να δικήσω τα άλλα, γιατί και τα άλλα ήταν πολύ ωραία. Και το ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα και η Λυσιστράτη. Έχω κάνει και τη Λυσιστράτη. Επί δύο. Ήμασταν ζευγάρι με άλλη γυναίκα. Σε πόσες θεατρικές ομάδες έχεις παίξει? Πολυχνήτου, Αγίας Παρασκευής, Καλονής, Βρύσας που είπαμε, με τους Πασπαρτού και τώρα στο ΦΟΜ. Έχω κάνει και ένα πέρασμα από μια χιώτικη ομάδα. Στη συνάντηση μου ζητήσαν να κάνω κάτι. Πώς αισθάνεσαι που σε έχουν αγκαλιάσει τόσες θεατρικές ομάδες, γιατί αυτό δεν είναι και εύκολο? Πώς να αισθανθώ? Μια χαρά. Όταν ξέρεις ότι σε αγαπάνε, αισθάνεσαι καλά. Θεωρώ ότι και εγώ τους αγαπώ, έτσι. Δεν με αγαπάνε μόνο αυτοί, και εγώ τους αγαπώ. Έχω καλές σχέσεις με όλες τις ομάδες. Αγαπημένο σου μέρος που έχεις παίξει? Από εκεί που ξεκίνησα, τον Πολυχνήτο, βέβαια, αυτή τη σκηνή. Στο πολιτιστικό κέντρο? Ναι. Το πολύ κέντρο, τέλος πάντων. Ναι, αυτό το βλέπουμε πάντα με συμπάθεια. Ποια ήταν η πιο δύσκολη παράσταση στην οποία έχεις πάρει μέρος? Δεν υπήρχε δύσκολη. Δεν μπορώ να θυμηθώ καμιά που να με δυσκόλεψε. Μπορούμε να πούμε δύσκολες παραπτάσεις αυτές που είχαν πολλά σκηνικά. Γιατί έκανα και σκηνικά. Τώρα σταμάτησα να κάνω γιατί έχω κουραστεί πολύ με τα σκηνικά. Αυτές είχαν μια δυσκολία. Να τα καβουαλήσεις, να τα στήσεις, να τα μαζέψεις. Εκεί ναι, εκεί ήταν δύσκολες. Αλλά όχι, στο παίξιμο δεν υπήρχε δυσκολία. Στο έργο. Στιγμές από το θέατρο που δεν θα ξεχάσεις? Όλα τα φινάλε μιας πετυχημένης παράστασης. Ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται. Άνθρωποι που συνεργάστηκες και δεν θα ξεχάσεις αυτό το δέσιμο που είχατε? Ναι, σχεδόν με όλους. Δεν έχω. Ακόμα είμαστε δεμένοι με όλους. Μια χαρά είμαστε όλοι. Ακόμα είμαστε δεμένοι. Είμαστε όλοι ερασιτέχνες. Δουλεύουμε για αυτό που μας αρέσει, για το θέατρο. Όταν πας σε μια ομάδα και είσαι, το ξέρεις κι εσύ, είσαι ερασιτέχνης και δεν πληρώνεσαι, είναι παράλληλη ζωή το θέατρο. Και έτσι πάντα με ευχαρίστηση. Πας προς ένα αποτέλεσμα που συνήθως είναι ικανοποιητικό και έτσι δεν μένουν ούτε κακίες ούτε τίποτα. Ακόμα και να υπάρχουν μικροπαρεξηγήσεις, που αυτές υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, κάργα, σε κάθε έργο τρεις φορές τη μέρα. Αλλά τελειώνουν όλα, ξεχνιούνται. Μόλις ανέβει το έργο και έρθει το αποτέλεσμα, ξεχνιούνται. Ένας ρόλος που θα ήθελες να παίξεις και δεν έχει τύχει μέχρι τώρα? Εγώ λατρεύω πάρα πολύ όλες τις παλιές ελληνικές ταινίες, τις ασπρόμαυρες. Όλες. Περίπου τις κωμωδίες εννοείται. Λοιπόν, αυτές θα ήθελα να τις παίξω όλες. Αυτές λατρεύω. Τώρα, αν με βάλεις σε έργα μεγάλων συγγραφέων, ξένων, Ελλήνων κτλ., εκεί θα μπλέξουμε. Τότε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός? Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Θανάσης Βέγκος, όλοι αυτοί, όλοι, Αυλονίτης, Ρίζος, Χατζηχρίστος, δεν κάνει, πρέπει να σου πω, όλοι αυτοί, Κωνσταντάρας. Και αγαπημένη ελληνική ταινία? Μια από τις αγαπημένες, γιατί τις λέω είναι όλες, είναι ο Φανούρης και το Σόιτο. Τώρα θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τον Στρατή Καφαλούκο. Ένας άνθρωπος απλός επαγγελματίας, από τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους, με όλα τα καλά και τα κακά, τα σκληρά και τα μαλακά, που έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι. Όπως είπε στην ταινία «Οι κυρίες της αυλής» ο Ηλιόπουλος. Είμαι ένας πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και τίποτα παραπάνω από εκεί το κλεμμένο. Από πού ξεκίνησε αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, λοιπόν? Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε? Βρύσα, μετά Πολυχνήτου και μετά για επαγγελματικούς λόγους Καλονία. Και δουλειά και θέατρο. Πόσο δύσκολα συνδυάζονται αυτά τα δύο?
Γιατί δεν είναι και εύκολη δουλειά. Το ένα παίρνει από το άλλο. Το επάγγελμα παίρνει από το καλλιτέχνη και ο καλλιτέχνης από το επάγγελμα. Το καλό είναι να παίρνει το επάγγελμα του καλλιτέχνη και όχι το καλλιτέχνη από το επάγγελμα, γιατί χαλάει. Χαλάει η καλλιτέχνη. Αν βάζει τον επαγγελματισμό μέσα σε εμάς τους ερασιτέχνες, δεν είναι σωστό. Χαλάει. Τι είναι για σένα το ερασιτεχνικό θέατρο? Σου είπα, παράλληλη ζωή. Έτσι. Το θέατρο είναι παράλληλη ζωή. Δηλαδή, υπάρχει ζωή που τρέχουμε να αποκτήσουμε, να κάνουμε, να δημιουργήσουμε, και υπάρχει και το θέατρο που μόνο και μόνο που δεν έχεις όλα τα άλλα είναι το φίλτρο μας. Σταματάνε όλα τα υπόλοιπα, σταματάνε εκεί. Φιλτράρονται. Και έτσι, μετά από κάθε παράσταση, είμαι με ένα χαμόγελο για 3 ώρες. Δεν φεύγει αυτό. Εκτός από το να παίζεις θέατρο, έχεις δοκιμάσει και κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Ναι, έχω γράψει. Έχω γράψει, καλά. Περιμένεις κανένα έργο, στερείται συντακτικού, στερείται, αλλά μπορώ να πω ότι έχω γράψει σκελετούς, ας πούμε, έτσι, σκελετούς, τα οποία τα γεμίζαμε μετά με το παίξιμό μας, με τις διορθώσεις, και μπορώ να πω ότι ορισμένα είχαν καλό αποτέλεσμα. Άρα έχεις γράψει έργα που έχουν παιχτεί. Ναι, βέβαια. Πώς αισθάνεσαι πάνω σε αυτό? Αυτό είναι μια καλή ικανοποίηση. Δηλαδή είναι σαν το παιδί, το γεννάς, το μεγαλώνεις και το βλέπεις και αποδίδει και καλά. Εκεί είναι μια ικανοποίηση πολύ καλή. Αυτό που το είχατε παίξει, αυτά τα έργα μάλλον, που τα είχατε παίξει? Πουλιχνή το παίχτηκαν τα περισσότερα, ναι, εκεί τα έγραφα. Εκεί ξεκινήσαμε να γράφουμε, ξέρεις, μαζί με ένα φίλο που δεν υπάρχει πια τώρα, έχει φύγει. Μετά τα συνέχισα μόνος μου. Για τις απόκριες γράφουμε, αλλά καμία σχέση με τα αποκριάτικα, με βομολογία. Απλά σκετσάκια. Είχαμε φτιάξει μικρά. Και τελικά έφτιαχνα και το τελευταίο, ας πούμε, που είχα γράψει, ήταν μεγάλο έργο, κανονικό. Αν σε έβαζε να διαλέξεις κωμωδία και σε δράμα, τι θα διαλύεις και γιατί? Κωμωδία. Δεν μπορώ να το δω το δράμα. Ειδικά ελληνικά δεν μπορώ να δω καθόλου δράματα. Μόνο κωμωδίες. Τα έχω συνδυάσει με. Τότε πεζόταν με κυριακάτικα απογεύματα που είχαν πρωτοβγεί τότε, τα πεζόταν. Όταν είχε κωμωδία ήταν πολύ ωραίο κυριακάτικα απογεύματα. Όταν είχε δράμα, μαύρησε η καρδιά μας. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας βλέπουμε ότι το θέατρο επιστρέφει δυναμικά. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αρχίσαμε να παίζουμε, τουλάχιστον εγώ θα άρχισα να παίζω μόνος μου. Ευτυχώς. Ήταν και ο μονόλογος που τον δούλευα μόνος μου, οπότε δεν μου λείψει και πάρα πολύ. Σε τι επίπεδο θεωρείς ότι βρίσκεται το ερασιτεχνικό θέατρο στη Λέσβο? Πάρα πολύ καλό. Βέβαια, και όχι μόνο, γεννιούνται και συνέχεια μικρές ομάδες που κάνουν τρομερές προσπάθειες. Μπορούν να ανεβάζουν ένα έργο το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά μέσα από εκεί, άμα ξεχωρίσεις να βρεις τα καλά τα στοιχεία, είναι πάρα πολλά. Καινούργιοι άνθρωποι που σε μεγάλη ηλικία βγαίνουν πάνω σκηνή, και μόνο αυτό που ενθουσιάζομαι, το δουλεύω. Εγώ όσο, όπως και να παιχτεί ένα έργο, δουλεύω μόνο τα καλά στοιχεία από μέσα. Μόνο τα καλά. Τα άσχημα, τι να τα κάνω, δεν με νοιάζουν. Τι θα ήθελες να παίξεις στο μέλλον? Ακόμα ένα μονόλογο. Σου άρεσε ο μέλλον? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μήπως επειδή δεν έχεις εξάρτηση από άλλους? Όχι. Μ' άρεσε τόση ώρα να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να μπορώ να κρατάω το θεατή σε τέτοιο ενδιαφέρον. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Ναι, αλλά στο μονόλογο υπάρχει και ο μεγάλος φόβος ότι αν ξεχάσεις κάτι δεν θα έχεις κανένα να σε καλύψει. Δεν παθαίνω τέτοια πράγματα εγώ. Δεν παθαίνεις? Όχι. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πάνω δεν το παθαίνω. Δεν υπάρχει ηθοποιός να μην ξεχάσει κάτι, ούτε να μην πάει μπρος πίσω. Ναι. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά του θεάτρου. Το κείμενο μπορείς να το διαβάζεις 7 μήνες, να το μάθεις απ' έξω όλο, και 5 λεπτά πριν βγει η σκηνή, να το έχει ξεχάσει όλο. Και μόλις βγεις, ξεκινάει αυτόματα και δουλεύει. Το σαρδάμ είναι η ομορφιά. Το μπέρδεμα. Άμα θες να δεις ένα τέλειο, δες μια ταινία. Τι βλέπεις θέατρο? Το θέατρο είναι ζωντανό.